τώρα, εκτός από τη δολοφονία εδώ της 63χρονης, έχουμε έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του. Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για έναν άνδρα από το Πακιστάν, ηλικία 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο σπίτι του δολοφονημένος, από ό,τι φαίνεται από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, συγκατοικούσε με κάποιον, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι άφαντος, και τον βρήκε ο εργοδότης του, ο οποίος άρχισε να τον αναζητάει γιατί δεν εμφανίστηκε στη δουλειά. Μία πολύ περίεργη υπόθεση. Έχει ξεκινήσει τις έρευνες στο τμήμα άρθρων αποκτονιών. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε ποιος το έκανε, ούτε ο άνθρωπος με τον οποίο συγκατοικούσανε. Και φυσικά στο σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, κάτι που κάνουν τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι ίσως ο δολοφόνος είναι και ο άνθρωπος ο οποίος συγκατοικούσε μαζί του. Πολύ περίεργη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε και κάποιες μαρτυρίες για την υπόθεση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος πάλι για το μεροκάματο, πολύ φιλήθηκος. Και γενικά 15 χρόνια που είμαι στο μεγαλύτερο περίπου εδώ, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Πουθενά. Άρα έμεινε χρόνια εδώ, καταλαβαίνω. Ναι, πολύ χρόνια. Μένει με την οικογένειά του. Όχι, όχι, οπότε γνωρίζει η οικογένεια παντρεμένο και η οικογένεια του Πακιστάν, ξέρω, έχει τρία μικρά παιδιά. Εδώ συζούσαν με κάποιους άλλους. Ναι, παροδικά. Πότε ένα, πότε άλλος, πότε δύο. Πότε... Κυριακή συνήθως μαζευόντουσαν 4-5, κάναν τώρα μπραμάζα, δεν ξέρω τι κάνανε, τέλος πάντων προσευχή τι κάνανε. Αλλά εντάξει, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα και υπάρχει όλο αυτό. Τελευταία φορά που τον είχατε δει εσείς. Εκτός το βραδάκι που έβγαλε το σκύλο για μια βόλτα στην εδώ και τον είδα που γιατί έχει κάποια περιστέρια του ταχυδρομικά αυτά, τα οποία τα είχε βγάλει στο πάνω μέρος του. Του βγάλει κάτι κάγκελα και τον είδα στην αυλή, περιφερόντα. Με ένα σορτάκι του κοτάλα. Δεν ακούσατε κάποια φασαρία εσείς. Όχι, όχι. Και σήμερα ακούσατε το. Τώρα αργά το μεσημέρι μας είπε ένας γείτονας απέναντι, που προφανώς συνεργαζόταν και παλιά σήμερα λόγω της δουλειάς του, ήταν σιδεράς αυτό το ξέρω. Είχε δουλέψει και εδώ στο μαγαζί κάποιες φορές, σαν σιδεράς δηλαδή, και έτσι και μας είπε ότι τον βρήκε σφραγμένο, όχι σφραγμένο, καρπωμένο στο στήθος και προφανώς παγωμένο. Ναι, τον ήθελα για δουλειά και μπήκα μέσα μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, ανοιχτό ήταν τα κλειδιά πάνω. Νόμιζα ότι κοιμάται. Πήγα το σκούντισα λίγο, ήταν παγωμένος. Από εκεί κατάλαβα είναι πεθαμένος. Και... Δούλευε πολλά χρόνια για εσάς. Ζούσε εδώ μαζί με το σύντροφο. Περιόδους, όχι συνέχεια. Και τον είδα στο πρόσωπο μαύρο, νόμιζα ότι είναι από βροθιές. Ήταν σκεπασμένος μέχρι το λαιμό. Τράβηξα λίγο την κουβέρτα. Και είδα μια... Κύριε Μεταξά, μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο να βλέπουμε τέτοιες εγκλήματα. Εσείς είναι και ιδιότητά σας τέτοια, είστε και δικηγόρος. Πραγματικά, νομίζουμε ότι δεν ζούμε πλέον στην Ελλάδα. Είναι η κατάσταση, είναι εκτός ελέγχου. Αυτό πλέον χρήζει κοινωνιολογικής έρευνας. Πρέπει να αναζητηθούν και να αναλυθούν τα αίτια και να ληφθούν μέτρα. Είναι πολλές οι αιτίες, ωστόσο θεωρώ ότι πρέπει να αναλυθούν από την πολιτεία μέτρα για αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο κατασταλτικά, κυρίως προληπτικά. Κύριε Μεταξά. Βεβαίως, πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Ειδικά σε περιοχές που έχουμε λάθρο μετανάστες και πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι, μπλόκα να γίνονται, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, δυστυχώς, έχουν ενταχθεί σε εγκληματικές ομάδες 3, 4, 5 ατόμων και οι περισσότεροι κρατάνε πάνω τους μαχαίρια, στιλέτα, λάμες, σιδερογροθιές. Επειδή κάνουν διάφορες παράνομες πράξεις, δεν θέλω να εξειδικεύσω περισσότερο. Πάρα πολλές συμμορίες από αυτές διακινούν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Και όπως αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιες αγοραπολισίες, μεταξύ δηλαδή εμπόρων ναρκωτικών και χρηστών ναρκωτικών, πιθανόν να εμπλοφορούν και οι μεν και οι δε, γιατί ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον και αντιλαμβάνεστε ότι... Συμβαίνουν όλα αυτά. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην έχουμε μια τέτοια αιτία να υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Αλλά γενικά το εμπόριο των ναρκωτικών, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές τώρα δεν χρειάζεται να πω, τώρα τις γνωρίζουν εξάλλου οι Αθηναίοι πολίτες,
ότι το εμπόριο ναρκωτικών έχει περάσει σε ξένους, σε τέτοιες πύρες. Τώρα, να μην πω και εθνικότητες, δεν χρειάζεται. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι γίνεται. Κάθε τόσο τους πιάνουν. Βέβαια, κάνουν και άλλα αδικήματα και σωματεμπορίες και πλαστογραφίες με ψεύτικα χαρτιά. Τυπών ψεύτικα διαβατήρια, κάρτες παραμονής, ό,τι φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Κάθε τόσο συλλαμβάνουν. Αλλά και η αστυνομία τι να πρωτοκάνει, ποιο να πρωτοελέγξει, ποιο να πρωτομαζέψει. Κυκλοφορούν με αυτοκίνητα παλιά σαράβαλα, τα οποία τα έχουν αγοράσει για ελάχιστα κατοστάρικα, τα οποία είναι ασυντήρητα, τα οποία είναι πολλές φορές με πλαστές πινακίδες. Τους σταματάνε, τους ελέγχουν. Τις περισσότερες φορές έχουν πάνω τους ναρκωτικά, έχουν μαχαίρια, έχουν όπλα. Είναι μια κατάσταση αφόρητη και τι φταίει ο Έλληνας πολίτης. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που μένανε στο κέντρο της Αθήνας, που παλιά ήταν όμορφο, ήταν γειτονιές. Αυτοί όλοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, τα πατρικά τους, εκεί που μένανε με τις οικογένειές τους, δεκαετίες του 50, του 60, και έχουν φύγει και έχουν πάει στα νότια προάστια, στα βόρεια προάστια, έχουν φύγει εκτός Αθηνών. Δεν αντέχεται, δεν υποφέρεται η κατάσταση στην Αθήνα. Να δείτε και κυρίες και δεσποινίδες που εργάζονται σε καταστήματα εστίασης, σε καφετέριες, τι τραβάνε κάθε μέρα, τι συμβαίνει. Αγοράζουν προϊόντα, τα παίρνουν και φεύγουν και δεν πληρώνουν, κάνουν διάφορες φασαρίες, πειράζουν τις γυναίκες, τις κυρίες. Είναι τρομερό. Μπροστά μια μέρα, καθόταν μια παρέα, δύο κυρίες, έπιναν τον καφέ τους, είχαν και από μια τυρόπιτα και πέρασε ένας και με μια απότομη κίνηση άρπαξε την τυρόπιτα από τη μια κυρία εκεί που την είχε στο πιάτο και πήγε και την έφαγε. Δηλαδή, τι να πει κανείς, δηλαδή, βλέπει απίστευτα πράγματα, άστεγους. Προηγουμένως που ερχόμουν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε μια πάροδο εκεί στο κέντρο, όπως έστριψα, ήταν ένας προφανώς αλλοδαπός, ο οποίος ήταν μέσα σε μια είσοδο πολυκατοικίας, ξαπλωμένος, που νόμιζες ότι μπορεί και να μην ζει. Και είχαν πάει κάποιοι περαστικοί και τον κοιτάζαν να δουν αν ζει ή αν απλά κοιμάται. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο. Βλέπεις τώρα σε κεντρικά σημεία των Αθηνών άστεγους, με κουβέρτες, με χαρτόκουτα και να περνάνε τουρίστες, που εμείς θέλουμε το τουριστικό συνάλλαγμα και θέλουμε τουρίστες στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα, να περνάνε τουρίστες και να χαζεύουν και να τραβάνε φωτογραφίες. Πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους να πάνε να τους φροντίσουν αυτούς τους ανθρώπους? Και ξέρετε τι δικαιολογία δίνουν, γιατί είχα αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα και στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπου ήμουν για 9 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Είχαμε και εκεί 10-12 αστέγους. Η απάντηση που λαμβάναμε από τις κοινωνικές υπηρεσίες ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί, λέει, δεν θέλουν να πάνε σε δομές. Ναι, όμως εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θέλουν ή δεν θέλουν. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και να πάνε σε κάποιες δομές. Υποχρεωτικά. Και αν έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, να αναλάβει το κράτος να τους περιθάλψει, να τους θεραπεύσει. Δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε τώρα να πηγαίνει στη σταδίου, στην πανεπιστημίου, στη σόλων, στην ακαδημία, να στρώνει μια κουβέρτα, βάζει κάτι χαρτόκουτα και να ζητιανεύει και να κοιμάται εκεί τα βράδια. Δημιουργούνται και επεισόδια και με εμπόρους και με κατοίκους εκεί στις πολυκατοικίες, που εν πάση περιπτώσει δεν χρωστάνε και αυτοί κάτι, δεν χρωστάνε τίποτα. Στην πόρτα τους μέσα να κοιμάται ο άλλος και να βάζει χαρτόκουτα και όλα αυτά, τώρα να μην συνεχίσω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα δούμε τα θέματα. Αντί να επιλύονται τα θέματα, συνεχώς αυξάνονται, μεγενθύνονται. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή οι κυβερνήσεις πέφτουν και τα προβλήματα παραμένουν εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Παραμένουν. Μάλιστα. Κύριε Μεταξά, θα βάλουμε εδώ τώρα μία άνω τελεία.